Ο πάντων επέκεινα εν γέννη της γυναικών, εξ τύρας γεγέννησε και γύρα Λέας μητρός, προφήτα και πρόδρομε, όθεν της γεννήσει, νυν με θεόρτων ενών, αδόμεν χαρμοσύνος, εκβόντες υπόθω. Παράσχου ημίν τα Κρήτωνα, βαπτίστα άνωθε. Ως αυγή πολύ φωτός, η γέννησή σου, προμήνη πρόδρομε, ανατολήν την νοήτην, της ευσεβώς ανακραζούσι, σώζε τους πίστη, τιμώντας σε εν δόξε. Στήρασε ως δένδρονα ηθαλές, προήγα γεννήδη, αφθαρσίας τας απαρχάς, δάψιλο στο κόσμο, καρπό φορούν προφήτα, και τρέφων τους τιμώντας τα σαγενεθλία. Ως της ασκήσεως ρόδων ήδη πνευστών, ως μην αθλήσεως το κόσμο έπνευσας, ίσως μην μοίρον του Χριστού δραμούσα ασχέτο πόθο. Όθενος παρθένων σε και οσίαν και μάρτυρα, θαύμαστος εδόξασε, Φευρώνια ο Κύριος, ο πρέσβευε υπέρ των βόντων, χαίρε σε μνήωση τη 25η του μηνός Ιουνίου, Φευρωνίας ο Σιωμάρτυρος, Λιβύης Λεωνίδος και Ευτροπίας Παρθενομάρτυρος, Ορεντίου Φαρνακίου Έρωτος Φύρμου, Φυρμίνου Κυριακού και Λογκίνου των Μαρτύρων, Θεολύπτου Μητροπολίτου Φιλαδελφίας, Μεθοδίου Οσίου του Υγειασμένου εν Νιβρίτο της Κρήτης, Σίμωνος Οσίου του εν το Γεροντικό, Διονυσίου Οσίου του Αθωνίτου, του Κτήτορος της Ιεράς Μονής του Τιμίου Προδρόμου του Αγίου Όρους και του Συνασκητού αυτού Δομετίου Οσίου, Προκοπίου Νεομάρτυρος του εν Σμύρνη,
Γεωργίου νεομάρτυρος του εν κρίνη. Ιωσιομάρτης Φευρονία. Εκθαμβωτική ήταν η σωματική της ομορφιά, αλλά ακόμη περισσότερο έλαμπε η ψυχή της, ανάμεσα στις μοναχές του μοναστηριού της Μεσοποταμίας, στην πόλη της Νησίβεως, που λέγεται Αντιόχεια της Μυγδονίας και βρισκόταν στα σύνορα του Βυζαντινού και Περσικού κράτους. Από 17 χρονών η Φευρονία πήγε στο μοναστήρι, όπου ηγουμένη ήταν η θεία της Βριέννη. Γρήγορα προσαρμόστηκε στους κανόνες της νέας ζωής και μάλιστα πάντα έβρισκε χρόνο να μελετά και να καλλιεργεί το πνεύμα της. Η ζωή της ήταν ήσυχη, όμως κάποια μέρα ταράχθηκαν τα γαλήνια νερά της ησυχίας της. Ένα σώμα στρατιωτών που εξεδίωκε χριστιανούς πέρασε από την μονή της Οσίας Φευρονίας. Οι άλλες μοναχές πρόλαβαν και έφυγαν μακριά. Η Φευρονία όμως, επειδή ήταν άρρωστη, δεν μπόρεσε να μετακινηθεί. Μαζί της έμειναν η ηγουμένη Βριέννη και η αδελφή Θωμαΐς. Οι στρατιώτες, μόλις αντίκρισαν την Φευρονία, έμειναν έκπληκτοι από την ομορφιά της. Άφησαν λοιπόν 3 άνδρες να την φρουρούν και οι υπόλοιποι γύρισαν και το ανέφεραν στον αρχηγό τους, Σελήνο. Αυτός αμέσως διέταξε και την έφεραν μπροστά του και με κάθε τρόπο την πίεσε να αλλαξοπιστήσει. Πρότεινε στην Φευρονία να την δώσει σύζυγο στον ανιψιό του Λυσίμαχο, που κοντά του θα γνώριζε μεγάλη δόξα. Η Φευρονία όμως προτίμησε να γίνει της μελούσης αποκαλύπτεστε δόξης κοινωνός. Προτίμησε δηλαδή να είναι συμμέτοχος της δόξας που θα αποκαλυφθεί κατά την Δευτέρα Παρουσία και με περίσσιο θάρρος περιφρόνησε τις προτάσεις του Σελήνου, ο οποίος αφού την βασάνισε σκληρά τελικά την αποκεφάλισε με ξύφος. Ο Όσιος Διονύσιος, οκτήτορ της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους. Καταγόταν από το χωριό Κορισσό στις Καστοριάς. Πήγε νεαρός στο Άγιον Όρος, όπου έμαθε να μελετά την Αγία Γραφή. Ο αδελφός του Θεοδόσιος έγινε Μητροπολίτης Τραπεζούντος του Πόντου. Ο Διονύσιος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πήγε ασκητής σε ένα απότομο βουνό, το ονομαζόμενο Παλαιός Πρόδρομος. Με την βοήθεια του Θεού και την μεσητεία του αδελφού του προς τον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Τρίτο τον Κομνηνό, ανοίγειρε μονή στο όνομα του Τιμίου Προδρόμου. Ο ναός της μονής έμεινε χωρίς αγιογραφίες, μια και ο Διονύσιος εκοιμήθη στην Τραπεζούντα, όταν πήγε να ζητήσει οικονομική βοήθεια.